Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Σαββάτου Πρώτης των Ιστιών. Εκείνο τον καιρό βάδιζε ο Ιησούς κάποιο Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Ποτέ δεν διαβάστε στη Γραφή», τους λέει τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και η συντροφή του, μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τους έλεγε ο Ιησούς «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο». Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Ο Ιησούς μπήκε πάει στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλληλο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλληλο χέρι «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». Επιτρέπει ο νόμος, του ρωτάει, να κάνει το Σάββατο ο κανείς καλό ή να κάνει κακό να σώσει μία ζωή ή να την αφήσει να χαθεί. Αυτοί σιωπούσαν και αφού έριξε σε όλους μία ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρος της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο.